Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά έχεις φυγεί. Άστε, αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Δηλαδή αν μπορούσα να μείνω πολύ καιρό μακριά από το σπίτι μου και από την Ελλάδα, μπορεί να είχαμε καταφέρει περισσότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έκανα τα ταξίδια μου, έκανα τις δουλίτσες μου, αλλά για λίγο διάστημα και επέστρεφα ξανά πίσω. Δηλαδή, τι εννοείς δεν μπορείς να μείνεις? Λείπεις ένα μήνα, ας πούμε, είσαι στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Μιλάνο κτλ. Και βγάζεις έρπη από τη στεναχώρια, ας πούμε, λέμε τώρα, γιατί ξέρεις. Ναι, βάζω τα κλάματα, παίρνω τηλέφωνα, τη μαμά, τον μπαμπά, τους φίλους, δεν μπορώ, θέλω να γυρίσω πίσω. Τι ας έπαιρνες τη μαμά και τον μπαμπά μαζί. Μαζί, κάποιον να πάρω. Αυτό μου λένε όλοι, γιατί δεν παίρνεις κάποιον μαζί. Ο καθένας έχει τις δουλειές του όμως εδώ, τι να κάνουμε. Εντάξει, απλώς στο λέω γιατί εντάξει, τι παραπάνω έχει Ζιζέλ δηλαδή. Αντικειμενικά, πρέπει να πενεύουμε και το σπίτι μας τώρα, κατά ψέματα. Αχ, ρε παιδάκι, μην τα κάνεις αυτά τώρα πρωί. Κάτι παραπάνω θα έχει και η Ζιζέλ. Κοίταξε, κατάγεται από χώρα που είναι στη Λατινική Αμερική ουσιαστικά και έχει πολύ μεγαλύτερο target group. Σίγουρα. Εντάξει, είναι και 200 εκατομμύρια η Βραζιλία, πόσα είναι. Έτσι. Και εντάξει, είναι ωραίο κορίτσι. Δεν λέμε. Είναι. Κακά τα ψέματα. Πολύ. Αλλά αραβανή δεν είναι. Τέλος. Λοιπόν, κυκλοφορεί μία φήμη. Ναι. Την οποία πραγματικά ούτε εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω, παρά το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ στην Αντένα. Ναι. Ότι θα είσαι στο dancing. Φήμη. Έχω δει κάποιους γενικώς αορίστος. Και να παρόλο που μιλάνε, είσαι εδώ, κάνω... δεν ξέρεις να μου πεις εσύ. Αυτή τη μυστικοπάθεια, αφού πιστεύω ότι το Λάτσικο πρέπει να τον κάνουν είναι άγαλμα σφίγγας. Τη σφίγγα την Αιγυπτιακή, να βάλουν το κεφάλι του Λάτσικο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λέω τώρα, θα είσαι, δεν θα είσαι, έχει συζητήσει, μπορεί και να. Κοίταξε να δεις, έχουμε συζητήσει. Τώρα τι να το κρύβουμε. Ναι. Απλά περιμένουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Φανταζόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ έχω πολύ διάθεση να μπω στο χορό και να προσπαθήσω. Θα δείξει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Πάντως, χορό ξέρεις. Το έχεις σπουδάσει το αντικείμενο. Έχω κάνει λίγο το χορό μου. Αλλά τώρα είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι αυτό που έχω κάνει εγώ με αυτό που αν κάνουμε στο dancing θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ πάντως από τη στιγμή που ξέρεις χορό, ναι, εντάξει, σε κόβω για φαβορή, είμαι πιο σκεπτικό. Oh. Ότι είσαι και με τον, με τον Ηλία που βγήκε δεύτερος, καταλάβες, οπότε θα έχεις και το know-how, θα σου δίνει συμβουλές και θα έχεις και μια κεκτημένη ταχύτητα, ρε παιδί μου που λέει ο λόγος. Το ξέρεις και το αντικείμενο, είσαι και η Ζιζέλ. Θα πάρω φόρα και δεν θα σταματάω δηλαδή, έτσι εννοείται, το θέτεις. Εννοείται. Κάτι θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Λίγες συμβουλές από εδώ, λίγες από εκεί. Κάτι θα κάνει. Κάπου θα βγει. Αν πάνε όλα καλά, βέβαια, έτσι. Ναι, καλά, μιλάμε. Εντάξει, με το σκεπτικό ότι θα γίνει. Να μπορεί να γίνουν εκλογές, όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή, και να μετατεθεί και αργότερα. Δεν ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, οι εξελίξεις τρέχουν. Κάτσε ρε Αντιγόνη, μισό λεπτό. Η ζωή είναι ρευστή. Ούτως ή άλλως. Τα πράγματα είναι ρευστά. Πρέπει να τα λέμε. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάντως απογειωμένη είσαι μόνο για τα επαγγελματικά. Κάνεις μια εκπομπή στον Αντένα. Ναι. Έχει γυρίσει μάλλον μια εκπομπή για το satellite του Αντένα. Βεβαίως, για τα δορυφορικά κανάλια του Αντένα, η οποία λέγεται Let's Go Greece. Θα αρχίσει να μεταδίδεται Γενάρη-Φλεβάρη περίπου και ουσιαστικά πηγαίνουμε στους τόπους προορισμούς της Ελλάδας για να δείξουμε στους ομογενείς και όχι μόνο του εξωτερικού. Και προωθούμε, μάλλον υπάρχουν κάποιες εταιρείες που θέλουν να προωθηθούν. Και μέσα από την εκπομπή μας δείχνουμε τα ωραιότερα σημεία του κάθε μέρους. Εντάξει, έδωσε το